Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Αέρα! Βροντοφώναζαν τα παλικάρια μας στο έπος του 40 και έντρομοι έτρεχαν οι Ιταλοί για να σωθούν. Αέρα! Βροντοφώναξε και η μαθητιώσα νεολαία στην πατρίδα αυτές τις μέρες για να γιορτάσει με μια λαμπρή παρέλαση την έναρξη του πολέμου. Βγήκαν οι νέοι στους δρόμους να θαυμάσουν τα κορίτσια με μήνυ και με γόβες, Βγήκαν και τα κορίτσια μας να δουν τους σημεοφόρους. Μα βγήκαν και τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, τα ράσα, οι εικόνες, βγήκαν τα όπλα, ο στρατός. Βγήκε ο κόσμος γενικά. Κινήθηκε λίγο η αγορά, είχε και καλό το γιορτάσαμε το όχι. Όχι, όχι, όχι και ξανά όχι και πάλι όχι. Για τότε βέβαια εννοώ που το είπαμε, όχι για τώρα, γιατί τώρα συνήθως λέμε ναι. Δηλαδή και όχι να λέμε πάλι ναι βγαίνει. Τέλος πάντων, ας μη σκαλώνουμε σε λεπτομέρειες σας, πάρουμε λίγο αέρα προτού μας πάρουν τον αέρα με τα λόγια του αέρα. Γιατί ο αέρας είναι σοβαρό πράγμα. Δεν έχει αρκετό αέρα, πνίγεσαι. Έχει πολύ αέρα, δεν μπορείς να σταθείς όρθιος. Γι' αυτό σας λέω φίλοι μου στην ξενιτιά, βροντοφωνάξτε αέρα. Τότε μόνον θα σας πάρουν στα σοβαρά. Κοιτάξτε τα αφεντικά σας άγρια στα μάτια και φωνάξτε αέρα. Ή τέλο πάντων, λουφτ. Να δείτε πώς θα τρέχουν. Φίλοι μου αεριτζίδες, σας διακόπτω και πάλι. Μια και προηγουμένω ασχοληθήκαμε με το ένδοξο παρελθόν, με τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, το μυαλό μου πήγε στον χρόνο. Ελπίζω να αλλάξατε όλοι τα ρολόγια σας και να τα πήγατε μια ώρα πίσω. Ή μπροστά, μισό λεπτό, θα είναι ας πούμε 7 και εμεί θα λέμε ότι είναι 6, άρα πίσω, καλά το λέω. Τώρα πια θα ξημερώνει πιο νωρί και θα νυχτώνει πιο αργά. Ή θα ξημερώνει πιο αργά. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, κάθε χρόνο μπέρδεμα. Το μόνο που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι πως αυτή η αλλαγή της ώρας μου φέρνει κατάθλιψη. Τώρα αν είναι από μπροστά ή από πίσω δεν ξέρω, από κάπου τι φέρνει. Κεφάλια μέσα σε κάθε περίπτωση. Winter is coming. Το αστείο είναι πως δεν την αλλάζουν παντού την ώρα. Ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία το κάνουν. Στη Ρωσία καταργήθηκε με διάταγμα στην Ισλανδία επειδή έτσι κι αλλιώς δεν έχει ήλιο. Στην Τουρκία γιατί τους την έσπασε, στον Ισημερινό επειδή δεν παίζει ρόλο. Και στο Ισραήλ αποφασίζουν κάθε χρόνο εκ νέου. Οπότε και η Microsoft σταμάτησε να υποστηρίζει εκεί την αυτόματη αλλαγή της ώρας. Μπερδεμένα πράγματα δηλαδή. Ενώ με το ναι και με το όχι είναι όλα πιο απλά. Το ναι είναι ναι και το όχι όχι. Ανάλογα βέβαια με την ώρα που το λες. Από μένα αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή. Ωστότε να περνάτε καλά και να μας γράφετε.